Τι καλά είσαι αυτή. Παρακαλούμε. Όρισε Γκριάνια, Προκόπια, Μαλιάνα, ωραία. Δεν είμαστε κανένα. Σε ποιο σχολείο είσαι. 28 Πατησίων. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα κακά ξεχνιώματα. Το πεινάω τα πτώματα στο δρόμο. Επίσης και οι σιρήνες. Αυτά δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Δεν ήταν εύκολα τα χρόνια τα παιδικά τα δικά μας. Λέγανε ειρήνη, ειρήνη, την οποία δεν βλέπω ακόμα. Αποφάσισα να συμμετέχω σε UMATER, διότι πιστεύω ότι θα κερδίσω νέες γνώσεις. Πιστεύω ότι θα έχει πλάκα και θα περάσω καλά. Είναι ευκαιρία να ξεσκάσω και να βγω έξω. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να σκεφτώ δικαιολογία για να μην πω. Αλλά τελικά πιστεύω ότι θα είναι ωραίο. Επειδή δεν ήξερα ότι μπορούσα να αρνηθώ. Ήρθα γιατί έτσι απλά ντοκιμαντέρ, για την κατοχή, δεν πάω τους Γερμανούς. Μια καινούργια ευκαιρία να μάθουμε πιο πολλά πράγματα, να ξεσκάσουμε. Είναι και διαφορετικό από τις εργασίες που μας ζητάνε συνήθως να ετοιμάσουμε και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα ήταν λίγο γενναίος να πω όχι. Επειδή είναι κάτι καινούργιο που δεν έχω ξανακάνει και θέλω να δοκιμάσω. Πιστεύω ότι θα μου δώσει την ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα σε σχέση με την πόλη μου και την ιστορία της. Γιατί πιστεύω πως είναι μια πρωτότυπη ιδέα που θα μας βοηθήσει και σε μελλοντικές εργασίες μας. Γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία για να μάθω πολλά πράγματα και επίσης να ξεσκάσω. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι μια καινούργια εμπειρία που δεν έχω ξαναζήσει. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και Γερμανική κατοχή. Μία εποχή πολύ κοντά στη δικιά μας, αφού αφορά γεγονότα που συνέβησαν μόλις πριν από 75 χρόνια. Μία εποχή που μέσω αλυσιδωτών αντιδράσεων οδήγησε σε δύο από τα πιο μελανά σημεία της ελληνικής ιστορίας. Τον εμφύλιο πόλεμο του 1946 με 1949 και την επταετή δικτατορία. Η σημερινή Αθήνα, ναι μεν έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί σε σχέση με την Αθήνα της κατοχής, αλλά ο στενός πυρήνας της έχει παραμείνει σχεδόν ίδιος. Πολλοί άνθρωποι που τότε ήταν παιδιά είναι σχεδόν ηλικιωμένοι, που πιθανόν να έχουν αρκετά τραύματα εξαιτίας των σκληρών εικόνων που έχουν δει και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων που έχουν βιώσει. Όμως είναι άνθρωποι καθημερινοί, συνηθισμένοι και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Απευθυνθήκαμε σε 5 ανθρώπους. Ζήσανε την κατοχή σε παιδική ηλικία αφού γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 30. Η κυρία Αγγελική Μπακόλα έζησε στην περιοχή Μακρυγιάννη, στην Πλάκα. Ο σύζυγός της, κύριος Δημήτρης Μπακόλας, έμενε εδώ στη γειτονιά μας στα Κάτω Πατήσια και στη διάρκεια της κατοχής μετακόμισε στην Πλάκα, στο παλιό πανεπιστήμιο.
Η κυρία Αθηνά Δοξαστάκη πέρασε και εκείνη τα παιδικά χρόνια στα Κάτω Πατήσια. Η κυρία Ευδοξία Βαγιάτη κατοικούσε στη Λεύκα, στον Πειραιά, ενώ ο κύριος Κώστας Βασιλιάδης στη Σαφράπολη, στη Νέα Ιωνία. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρεσβευτής επέδωσε στην κυβέρνηση τελεσίγραφο όπου ζητούσε την ελεύθερη είσοδο και παραμονή των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα εισήλθε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλληνες από όλα τα μέρη της χώρας πήγαν στα ελληνοαλβανικά σύνορα για να πολεμήσουν με την υποστήριξη των γυναικόπαιδων που τους ενθάρρυναν στη διαδρομή τους προς το πεδίο της μάχης. Εκείνη την εποχή μας είχαν κάνει κηρύξει τον πόλεμο οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί, θυμάμαι τότε τη μητέρα μου, η οποία κατέβαινε στον κεντρικό δρόμο και κατέβαιναν από την Νίκαια όλοι οι στρατιώτες με τις χλένες, με τα πόδια και κατέβαιναν οι γυναίκες όλες με κανάτες κρασί, γιατί δεν υπήρχαν και μπουκάλια τότε. Κανάτες κρασί και με ποτήρια και πίνανε οι στρατιώτες και λέγαμε και φωνάζαμε εμείς τα μικρά και με τη νίκη και με τη νίκη. Οι σιρήνες που πρωτοχτύπησαν λήξη θέση και ο τρόμος να χωθούμε σε ένα καταφύγιο. Ακούσαν τα αεροπλάνα και βομβαρδίζανε, χτυπούσαν οι σιρήνες και μας ειδοποιούσαν και πηγαίναμε στα καταφύγια. Mussolini has got just a teeny suspicion he's made a mistake. Saying the Mediterranean was an Italian lake. Now must be reckoned as Pope Father II, his boast that in Greece he would win. Now every day is Iranian, what price that bristly chin? Oh, what a surprise for the Duce, he can't put it over the breach. Oh, what a surprise for the Duce. They do say with Adolf, his name simply reeks. Despondent are the famed Italians. Τούτη τη φορά έμοιαζε στα αλήθεια με πόλεμο. Βομβαρδίζονταν μέρα νύχτα τα περίχωρα και η Αθήνα τρενταζόταν. Οι καμπάνες δεν χτυπούσαν και χαμούσαν. Η επίθεση της Γερμανίας κατά της Ελλάδας εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου του 1941 στα οχυρά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας κατά μήκος της επωνομαζόμενης γραμμής Μεταξά. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδιζαν τον Πειραιά και τις ακτές στον ναύσταθμο της Σαλαμίνης. Οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν τεράστιες, όπως επίσης και ο ρυθμός των θυμάτων. Οι ελληνικές δυνάμεις επέδειξαν ανδρεία και γενναιότητα στο πεδίο της μάχης και κάμφθηκαν μόνο όταν οι θεθωρακισμένες γερμανικές μεραρχίες πέρασαν τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα στις 8 Απριλίου. Η προέλαση των Γερμανών προς τον νότο ήταν ραγδαία, ύστερα από την κατάρρευση του μετόπου της Αλβανίας. Στις 27 Απριλίου οι ναζιστικές δυνάμεις μπήκαν στην Αθήνα. Μπήκαν στη πόλη οχθροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχθροί. Εκείνη την ημέρα οι Γερμανοί στρατιωτικοί κατηφόρησαν τη λεωφόρο Κηφισίας με σκοπό να εισέλθουν στην ανοχήρωτη πρωτεύουσα. Κάποιοι κλείστηκαν στα σπίτια τους. Τις πρώτες τρεις μέρες δεν βγήκε κανείς τους από το σπίτι. Κοίταζαν μέσα από τις χαραμάδες του παντζουριού στο δρόμο τους Γερμανούς με τις πράσινες στολές, τους ξυρισμένους βέργους και τα ψόφια μάτια. Το 41 θυμάμαι
το μπουλούκι των Γερμανών που ήρθανε, μας είχαν κλείσει όλους μέσα στα σπίτια. Όταν προδοθήκαν οι Γερμανοί, αρχίσανε τα ράδια πρώτα και το μάθαμε, σποτέσουμε. Κάποιοι άλλοι, πιο τολμηροί, παρέμειναν έξω στους δρόμους. Η μέρα του γεγονός που ήταν στην Αθήνα, ήμασταν παιδιά, πολύ, πολύ νέα παιδιά και ερχόντουσαν να πληρώσουν πατησίων. Και φύγαμε από εκεί πέρα στο Σολότο και να το χαίρεσαι, που ήρθε αυτή η στιγμή και πήγαμε στον Άγιο Λουκά στην εκκλησία και ερχόντουσαν να παίζω πολλά τμήματα και εμείς σαν χασά ακόμαστε, τους καμαρώναμε. Είχαν πειθαρχία μεγάλη, ξέρω τι. Αλλά βλέπαμε και δικούς μας φιλάρους που βγήκαν από το μέτωπο, ρακένιδι, με τις κλάρες τους σκισμένες, τα έτσι, τα... Ήταν η δυστυχία μας από τις. Και ξαφνικά εκεί που όπως μπήραν είχαν αυτοί κάτι φορτουφάγια, αλλά ανοιχτά. Ανοιχτά φορτουφάγια, στρατιωτικά. Και σκάει ένα λάστιχο, εγώ όπως κοίταγα έτσι βλέπω, πετάχτηκαν σαν πουλί, αυτοί φοβηθήκαν, αλλά ήταν λάστιχο. Θυμάμαι, τότε βλέπαμε τις μηχανές και τα αυτά περνάγανε από το απέναντι, τον απέναντι δρόμο και λέγανε οι Γερμανοί, Γερμανοί. Στη γωνία της Φιδιππίδου με την Κηφισίας υπήρχε το καφενείο Λουξ. Εκεί περιμένε τετραμερής επιτροπή, αποτελούμενη από το φρούραρχο της Αττικοβιωτίας, τον Ομάρχη, τον Δήμαρχο της Αθήνας και τον Δήμαρχο του Πειραιά, με σκοπό την παράδοση της πόλης των Αθηνών στα γερμανικά στρατεύματα. Λίγο μετά, ένα μηχανοκίνητο τάγμα μοτοσυκλετιστών σταθμεύει έξω από το καφενείο. Συγκεντρώνονται όλοι γύρω από ένα τραπέζι όπου βρισκόταν το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης. Στο τέλος του τέθηκαν οι υπογραφές των αντιπροσωπιών. Αμέσως οι Γερμανοί βάζουν σε κίνηση όλες τις μηχανές και κατευθύνονται μέσω της Βασιλής της Σοφίας στην Ακρόπολη για την έπαρση της γερμανικής σημαίας. Η πρωτεύουσα και κατ' επέκταση η χώρα είχε και τυπικά παραδοθεί. Καρφίδα μου καίγεται όταν μου λέτε ότι οι άνθρωποι της ζώνης ευθύνης σας πεθαίνουν από την πείνα. Αφήστε τους να πεθαίνουν, εφόσον έτσι δεν πεθαίνει κανένας Γερμανός. Μπας περιπτώσει να μην σας απολυλογώ γύρω στο πατερασμό του πόλεμου και άρχισε η πείνα πια. Πείνα όταν λέω πείνα, ο κόσμος πέθανε. Θα μείνει. Τώρα όλοι αλλάξαν. Οι άνθρωποι στην Αθήνα έβρισκαν δύσκολα τροφή. Ήδη από τον Μάιο του 1941 μοιράζονταν με δελτίο το ψωμί, το ρύζι, το λάδι και η ζάχαρη. Ο Πέτρος όσο ήταν σπίτι, όλο έτρεχε και έκοβε ένα κομμάτι και σαν έφτανε η ώρα του φαγητού δεν του περίσευε μπουκιά. Όλο υποσχόταν στον εαυτό του πως δεν θα το αγγίξει, αλλά δεν τα κατάφερνε. Μας είχαν δελτία, ένα δελτίο, πηγαίναμε στο φούρνο
κόβανε, δεν θυμάμαι αν κόβανε τι κάνανε και μας δίνανε, να, τόσο ένα κομμάτι ψωμί, δύο δάχτυλα και σαν παιδιά το κόβαμε στα τρία, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αλλά βλέπεις ούτε το μεσημέρι δεν το βρίσκε. Μας είχανε δελτία, είχαμε δελτία και παίρναμε ψωμί και καμιά φορά τρόφιμα. Όταν πηγαίναμε στο φούρνο, έκοβε φούρνο αρίς ένα κουπόνι και υποτίθεται ότι παίρναμε το ψωμί μας. Με το δελτίο μας δίνανε τα τρόφιμα, περισσότερο όσπρια και τέτοια, και το ψωμάκι ήταν μία φετούλα ψωμί για κάθε άτομο. Αυτό ήταν όλο το ποσό. Και πολλές φορές βάζανε μέσα οι τενοθέβανοι φουρνάροι, οι φουρνάριδες, και βάζανε και πριονίδι μέσα. Δυστυχώς βάζανε και πριονίδι μέσα. Και το πρόβλημα είναι στιγμή, δεν ξέραμε. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το πέρασμα των εβδομάδων και με την έλευση του χειμώνα έγινε απελπιστική. Η κατασχέση τροφιμών από τους Γερμανούς, η μείωση της παραγωγής, ναυτικός αποκλεισμός από τους συμμάχους και οι λεγόμενοι μαυραγωρίτες ήταν οι κύριες αιτίες του λοιμού. Οι Γερμανοί δέσμευσαν τα πάντα, ακόμα και τα αναγκαία, όπως ψωμί, λάδι, αλεύρι. Η έλλειψη είχε σε επακόλουθο την μαύρη αγορά, δηλαδή την πώληση όσων υπήρχαν σε υπερβολικά υψηλές τιμές, σε σημείο που ο κόσμος αναγκαζόταν να ξεπουλά τα υπάρχοντά του, ήδη μεγάλης αξίας, ακόμα και για λίγα γραμμάρια ψωμί. Τώρα ο Φούρναρης είχε γίνει στα αλήθεια ο τσάρος της γειτονιάς, γιατί το αλεύρι είχε καταντήσει πιο πολύτιμο και από τους θησαυρούς του τσάρου. Πού το βρίσκε? Άλλοι λέγανε πως συνεργαζόταν με τους Ιταλούς, άλλοι με τους Γερμανούς. Ζήμωνε κάτι γκριζοπά στρογγυλά ψωμιά και τα πουλούσε κρυφά, μια χρυσή λίρα το καρβέλι. Οι μαυραγωρίτες είχαν τα τρόφιμα και τα αυτά και τα πουλούσε στην μαύρη αγορά. Οτιδήποτε ήθελε, τα όφησε στην μαύρη αγορά. Το λάδι, σποτέ, δεν μπορούσε να λείψει. Αυτοί κάνανε και λεφτά τότε. Κάνανε μαύρη αγορά τότε, αν την πήραν τα κοστά. Κάνανε μαύρη αγορά, τα πουλά και ο πατέρας μου όλα αυτά για να μαζέψει λεφτά να μας τα έσχουν για να φάμε. Όλα μόνο ο πατέρας μου, όλη η πλάκα, όσο κόλος. Ερχόταν όλη η επαρχία που πουλάγαμε ο κόσμος από εμάς που πεινάγαμε, μπήρ παράπερα τα πράγματα. Επιβίωση με πατατόφλουδο και φταίδες, μπομπότα, ψίχουλα εβδομάδας, καφέ από ρεβίθια, σκύλους, γάτες και τον εμετό των Γερμανών. Ευτυχώς υπήρχαν χόρτα τότε, καλά εδώ δεν υπήρχε σπίτια, δεν ήταν γεμάτο χόρτα, αλλά και εκεί που μέναμε εμείς, προς Ηράκλειο, ήταν και χόρτα. Χόρτα υπήρχαν, μαζεύαμε τσουκνίδες, μολόγες, τα ξέρετε αυτά, και με αυτά ζούσαμε. Τσουκνίδες, ναι, σε μέσα σε εκεί, για τις πολυτελείες και το χόρτο. Εγώ σε τρώνε, δεν το ξέρετε, το πρέπει να πείτες. Οι παλιές δεν πρέπει να πείτες. Εμείς το λέμε τσουκνίδες και οτιλάδι. Δηλαδή ήταν πολυτέλεια. Ό,τι υπήρχε τρογόταν. Το χαρούπι πήγαινε καπνός. Χελώνες. Πάντως εγώ, εάν δεν μας έπαιρνε ο πατέρας μου να μας ταΐσει η χελώνα, δεν θα υπήρχα τώρα. Και το αίμα της χελώνας το τρώγαμε, τώρα ξέρω αν θα σε καθίδιο ή όχι, αλλά αυτό μας έσωσε. Σκιάθου και αχανούν, ξέρετε, και αχανούν. Ακόμα αυτός ο φούρνος υπάρχει. Πέρατε το γεννωρέντιάλο, το γεγονωσίδιο. Βγάζανε μπομπότα, ξέρετε τι πάνε μπομπότα. Και τη βάζανε σε λαμπαρίνες, δεν είχαν τα ψιά εκεί. Και δεν είχαν λάδι να βάλουν από κάτω και κόλλαγε από κάτω. Και για να μην κολλάει, βάλανε εφημερίδες. Όχι αυτή, εφημερίδες. Και τον ψιόντανε, γυρίζανε ο Φούρναρης τη λαμπαρίνα τα ανάποδα, ξεκολλάγανε τη... Και πήραμε τον αδερφό μου και το ζητιανέβαμε αυτό και το τρώγαμε. Υπήρχαν πολλοί νεκροί εξαιτίας της πείνας και της εξαθλίωσης σε σημείο να παρατηρούνται πτώματα σε κοινή θέα στους δρόμους της Αθήνας. Είχε πεθάνει στη γειτονιά μας μια γυναίκα, τη λέγανε Ξένη, και αφόσον είχε φουσκώσει κιόλας πριστή, οι ψήρες περπατάγανε απάνω στο κορμί της,
στα χέρια της, τα βλέπαμε όλα αυτά. Στο Βαστεράκι θυμάμαι που ήταν πρόβλημα μέσα στον δρόμο. Πρισμένη, φουσκωμένη, έπαιγε υπηρεσίες να τους μαζέψουν. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αλλά έβλεπα, άμα έβγαινε στην Αχαρνώνα πάνω από εκεί, έβλεπε στον δρόμο πεταμένα. Σκελετωμένα άτομα. Σκελετωμένα όμως από ασιτία τώρα αυτά. Πεθαμένα. Λίγοι ήταν αυτοί που έτρωγαν καλά και ο κόσμος τους κατηγορούσε για συνεργασία με τους Γερμανούς. Φαινόταν από το αυτό, από το λιγάκι μαγουλάκι που είχαν τα... Γιατί φαινόταν ο άνθρωπος που έτρωγε τότε. Κοιτάτε τώρα, τότε δεν υπήρχε. Χοντρός δεν υπήρχε. Ευτυχώς ο πατέρας μου πήγαινε στα χωριά της Θήβας, ήταν τσακάρης ο πατέρας μου και το επάγγελμα εκείνο περνούσε τότε και πήγαινε για 15-20 μέρες στα χωριά αυτά, έκανε εξασκούσε αυτό το επάγγελμα και έφερνε, λεφτά δεν έπαιρνε όταν δούλευε, είδος με είδος, φακί, λίγο σιτάρι, είχε ένα μπετονάκι και λίγο λάδι και κοιτάγαμε, θα έρθει ο πατέρας μου να φέρει λίγο αλεύρι. Ο πατέρα μου ήταν αγρότης, είχε άλογο και σούστα, πήγαινε καλλιεργούσε. Αυτό λιγάκι εμάς μας έσωσε, γιατί είχαμε ελιές. Πηγαίναμε, μαζεύαμε. Είχαμε το σταφύλι. Πάλι και αυτό ήταν κάτι. Ήταν οι λεγόμενοι, την εποχή, δώστε προσοχή, οι λεγόμενοι σαλταδόροι. Σας φαίνεται περίεργο, ε. Οι σαλταδόροι ήταν αυτοί με ένα σάλτο, ένα μπίδο, ανεβαίνανε πάνω στα φορτηγά και κλέβανε. Ό,τι βρίσκανε. Μέχρι και ρόδες αυτοκινήτων, λάστιχα. Κλέψανε δικοί μας Έλληνες, εν συνεννόηση με τους Ιταλούς, κλέψανε λάστιχα αυτοκινήτων. Και ένας ο φούρναρος Γερμανός και εγώ βγάζει μια ανακοίνωση και συλλαμβάνει, δεν ξέρω, θυμάμαι πόσα άτομα, μέσα σε αυτά τα άτομα ήταν και ο πατέρας μου. Και είπε ότι αν δεν βρεθούνε, θα τους εκτελέσουμε. Κάποιοι έφταναν στο σημείο να παίρνουν τα δελτία των νεκρών. Αυτοί που πεθαίνανε, από τις οικογένειες που πεθαίνανε, τους πετάγανε και με τα μάτια μου, ήταν συγκεκριμένα στην Καλογρέζα, στην Αγία, στη Ζωδόχο πηγή την εκκλησία και παιδιά ακόμα πεθαμένα και δεν τα δηλώνανε μόνο και μόνο για να κρατήσουν το δελτίο τους να φάνε τα υπόλοιπα. Τότε έβλεπα όμως κάτι πράγματα που με ανατριχιάζανε, γιατί ήταν ένα πάνω της Ιωνίας, ένα οικόπεδο το οποίο είχαν χτίσει και είχαν αφήσει τη γωνία μόνο σκαμμένη και δεν την είχαν κλείσει. Και εκεί μια μέρα, όπως ανέβαινα, στάθηκα και κοίταζα. Βγαίνει ο πατέρας μου, γιατί φαινόταν από εδώ. Βγαίνει ο πατέρας μου, τι κοιτάνε, έρχεται εκεί πέρα, με τραβάει από τα αυτή, με διώχνει. Είχαν ρίξει ένα μωράκι μέσα εκεί. Υπήρχαν τέτοιοι, γιατί και με τους Γερμανούς ακόμα, που σμίγανε οι κοπελιές για να βγάλουν ένα μεροκάματο, να φάνε ψωμά κτλ. Πήγαιναν στους ιερόδουλες. Μετά τα παιδιά τα πετάγανε. Η περίοδος της πείνας, στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, στήχησε στην Ελλάδα το 5% του πληθυσμού της και αποτέλεσε μία από τις τραγικότερες στιγμές της ιστορίας της. Το 41, παραμονή Χριστουγέννων φύγω. Μεγάλο κάμα. Η μητέρα μου από τότε δεν είχε βγάλει τα μάματα. Παντρέψε με τον αδερφό μου μετά από πόσα χρόνια. Και έβαλε ένα άσπρο μαντιλάκι μόνο εδώ πέρα. Χειμώνας 1941-1942. Το κρύο είναι ανυπόφορο και στην Αθήνα χιονίζει. Η παγωνιά γίνεται ακόμη πιο αισθητή και τρυπάει το κόκαλο λόγω της έλλειψης οποιοδήποτε είδους θέρμανσης, αλλά και λόγω της έντονης πείνας και των κακουχιών. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με πτώματα ανθρώπων, αυτή τη φορά όχι μόνο λόγω της πείνας, αλλά και εξαιτίας του αφόρητου κρύου. Λίγοι είχαν την τύχη να ζεσταίνονται,
έστω και λίγο, με κάποια φουφού, δηλαδή με ένα αυτοσχέδιο μέσω θέρμανσης που έκυγε πριν ήδη. Τώρα μόλις είχε μπει ο Νοέμβρης και χιόνιζε. Στο σπίτι είχε πολύ κρύο και ούτε κουβέντα βέβαια να ανάψουμε σόμπα. Μονάχα στην κουζίνα άναβε μια φωτιά η μαμά για να μαγειρέψει. Η δική μου η μητέρα έπαιρνε από το που κόβαν τα ξύλα, έπαιρνε το πριονίδι. Το πριονίδι αυτό που βγάλει τη σκόνη. Το χτίζε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω ήτανε και άφηνε στο κέντρο μια τρύπα μέχρι κάτω. Αυτό το χτιστό πράγμα που έβαζε φωτιά. Και αυτό έκαιγε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Και αυτή τη θέρμαση είχαμε. Είχε πάρει ο πατέρας μου τον άλλο μου αδελφό και πηγαίνανε για ξύλα στην Μπάρντα. Εκεί τους πιάσανε οι Γερμανοί και τους έκαναν αναγκαστικά έργα να δουλέψουν για αυτούς και μετά να φύγουν. Τέτοιες λακτάρες τις είχαμε. Ο δάσκαλος γύρισε στα παιδιά και τους είπε με ύφος επίσημο, λες και έβγαζε λόγο για την εθνική γιορτή. Πάρτε τα κουτιά σας και μπείτε στη σειρά. Αρχίζει το συσίτιο. Πήγαν φτώχεια, ησυχία, δεν είχαν να φάμε, δεν είχαν τίποτα. Και τα παιδιά πια από πολλές μέρες, από πόσο και εγώ το μπορώ το φιλοπαραμπήθηκα, μας πήγανε στην τετρόπη στα συσίτια. Μας τάιζε ο ποταμιάνος ο φοκλιστής. Κάθε Κυριακή μας έκανε κλειθαράκι με κυμά. Κάθε Κυριακή. Και πηγαίναμε το πιάτο το σύνδι, πόσο γρήγορο. Και μας δίνανε συσίτιο, περισσότερο φακές με πετρούλα και όλα μέσα, μπορούσες μέσα στα δόντια σου, ρέγγες, δεν έχεις νερό να πιείς. Την πρωτοχρονιά του 1942 οι Γερμανοί προβαίνουν σε μία ακόμα αποτρόπαια πράξη, καταστρέφοντας τις προτομές των ηρώων του 1821 που βρίσκονταν στα προπύλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Οι Αθηναίοι εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο είχαν ως πρότυπά τους τους αγωνιστές του 1921, καθώς και εκείνοι έζησαν και έδρασαν σε μία αρκετά δύσκολη και ταραγμένη εποχή, όπου και τότε οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι. Λίγες ήταν οι πιθανότητες κάποιος να παρακολουθήσει τα μαθήματα του σχολείου σε καθημερινή βάση. Τα περισσότερα σχολεία είχαν επιταχθεί από τις αρχές κατοχής. Τα λίγα που ήταν διαθέσιμα μπορεί να βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση. Λόγω του φόβου, οι μαθητές ήταν δύσκολο να επικεντρωθούν στα μαθήματα. Κάποια παιδιά τα παράτησαν, άλλοι όμως συνέχισαν κανονικά την εκπαίδευσή τους. Το σχολείο, στο Βιταλάκι, αν έχετε ακουστά, στη Λιωσίωτα. Ήταν σε Μαϊάβα. Εκεί, με μεταλλάγη στο σχολείο, πήγαμε εκεί. Μάλιστα, εγώ από την πρώτη, όταν τελείωσε ο πόλεμος, πήγα στην τρίτη. Δεν πήγαμε εκεί, δεύτερα. Και την πρώτη, κανονικά δεν την πήγαμε. Στο σχολείο δεν που πήγαμε, μας διώξανε, γιατί το επιτάξανε και το κάνανε στρατό. Μείνανε στο 8ο σχολείο και εμείς είμαστε μέσα στο 8ο. Και κάναμε μαθήματα, μας είχαν παραχωρήσει μία αίθουσα. Με τη δασκάλα μας έκανε τα κυριότερα, δηλαδή ελληνικά μαθηματικά και μας έδειχνε τρεχάτε στα σπίτια σας γρήγορα και φεύγαμε. Τα υπόγεια ήταν εχμαλωτή και πηγαίναμε απ' έξω σιγά σιγά και κοιτούσαμε εμείς, βέβαια και φωνάζανε οι Γερμανοί. Η συγκοινωνία από τη Νέα Ιωνία τουλάχιστον του Τσοργού δεν υπήρχε. Είχε κάτι λεωφορεία τα οποία δουλεύανε, τα λέγανε γκαζοζέν. Τα γκαζοζέν αυτά δουλεύανε ως εξής. Επειδή δεν υπήρχαν καύσιμα, στο πίσω μέρος είχαν μια σκάρα και είχαν ένα σαν θερμοσύφωνο που έκαιγε κάτω του. Και παραγόταν ένα αέριο και αυτό το αέριο πήγαινε στη μηχανή και ήταν το καύσιμο της, ας πούμε.
για να έρθουμε εμείς στην αστροκέντρο της Αθήνας πολλές φορές από το Ηράκλειο και από τη Νέα Ιωνία, σχεδόν κάθε μέρα, με τα πόδια, μέχρι τη, τουλάχιστον εμείς στον Άγιο Παντελή. Μόνο κάθε μέρα πηγαίνουμε, το είχαμε παιχνίδι πια. Ήτανε το λεωφορείο ή το τραμ. Το τραμ ερχότανε μέχρι εδώ, δεν πήγαινε παραπέρα. Τα καύσιμα δεν επαρκούσαν, γι' αυτό και οι μεταφορές και οι μετακινήσεις γίνονταν με δυσκολία. Αρκετά από τα οχήματα είχαν επιταχθεί και τα χρησιμοποιούσε ο στρατός κατοχής. Τα τραμ υπερφορτώνονταν και πολλοί επιβάτες αναγκάζονταν να κρέμονται από τις πόρτες και τα παράθυρα. Εγώ βέβαια δεν πληρώνα γιατί είχα ελευθέρα, καβαλούσα από πίσω τα τραμ. Καβαλούσα από πίσω τα και πήραμε τζάμπα. Κάποιο παιδί με ονόματι Τσουρεκίδης τότε ήταν πίσω από το τραμ και ο εισπράκτορας από μέσα του χτύπαγε τα χέρια και πηδάει και την ώρα που πήδαγε στον αέρα ένα γερμανικό αυτοκίνητο ερχόταν και το σκότωσε. Ο Τσουβεγγίδης. Ο Πειραιάς αποτέλεσε στόχο και βομβαρδίστηκε όχι μόνο από τους Γερμανούς εισβολείς αλλά και από τους Αγγλοαμερικανούς συμμάχους. Είχαν βομβαρδίσει οι Γερμανοί τον Πειραιά και σπάσαν τα τζάμια εδώ πέρα σε εμάς. Ο βομβαρδισμός, το θυμάμαι σαν τώρα στα σκιά. Οι βομβαρδισμοί ήταν συνεχείς και τρομακτικοί και αυτό φοβόντουσαν περισσότερο οι κάτοικοι του Πειραιά. Αυτό φοβόμαστε πιο πολύ, το βομβαρδισμό. Και χτυπάει η σιρήνα. Πού να ντυθείς, πού να... Τελικά να φύγουμε. Τα βράχια εκεί ήταν κοφτερά, κόβω το πόδι μου. Κάνω ένα κόψιμο γενναίο, ανοίγει έτσι το πόδι. Τέλος πάντων, εγώ ούτε αυτό έβλεπα. Μια κυρία βγαίνει από τον μπαλκόνι και μου λέει: «Κοριτσάκι μου, έλα να σου βάλω ενόπνευμα». Πού να ακούσω εγώ, ήθελα να πάω στη μάνα μου. Ύστερα από λίγο αρχίσανε. Οι καταστροφές από τους βομβαρδισμούς ήταν μεγάλες, με χιλιάδες απώλειες ανθρώπων και περιουσιών. Ο μεγαλύτερος και πιο γνωστός βομβαρδισμός έγινε στις 11 Ιανουαρίου του 1944 από τους συμμάχους και άφησε πίσω του 6.000 νεκρούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η ανασφάλεια των κατοίκων του Πειραιά που τους ανάγκασε να αφήσουν την πόλη τους και να καταφύγουν στην Αθήνα, σε νοσοκομεία, εκκλησίες, καταφύγια και σχολεία. Λένε πως τα ορφανά από τους βομβαρδισμούς τα έχουν στηβαγμένα κάτω στον ηλεκτρικό και απάνω στις σχάρες ακόμα. Το έλεγαν οι γυναίκες στην ουρά για το ψωμί. Όλος ο Πειραιάς είχε έρθει στην Αθήνα. Μπήκανε στην εκκλησία. Μπήκανε σε ένα άλλο σχολείο που πηγαίναν τα μεγάλα παιδιά. Φύγαμε και ανεβήκαμε στους αμπελοκήπους που έμενε η θεία μου. Έμενε η θεία μου στους αμπελοκήπους και μείναμε εκεί αρκετό διάστημα. Οι κάτοικοι των κατεχόμενων περιοχών είναι βουτυγμένοι στις υλικές έννοιες. Η πείνα και το κρύο είναι στην ημερήσια διάταξη. Άνθρωποι βουτυγμένοι στις έννοιες σε τέτοιο βαθμό δεν κάνουν συνήθως επαναστάσεις. Η αντίσταση ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την πτώση και τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας, τον Απρίλιο του 1941. Αρχικά υπήρξε προϊόν αυθόρμητων ενεργειών, μεμονωμένων πολιτικών ή μικρών ομάδων πολιτών. Τη νύχτα της 30ης προς τη 31η Μαΐου, ο Μανώλης Λέζος μαζί με τον Λάκη Σάτα, με κίνδυνο τη ζωή τους, κατέωσαν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Το κοντάρι έστηκε γυμνό, σαν κατάρτι στη μέση του ουρανού. Πρώτη φορά που λυπήθηκε ο Πέτρος να μην έχει πάει ποτέ του στην Ακρόπολη. Ποιος να σκαρφάλωσε εκεί πάνω και να την κατέβασε τη σημαία. Ο Γλέζος συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση και αργότερα ασχολήθηκε με την πολιτική, υπηρετώντας πάντα τις θέσεις αριστεράς, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλές διώξεις και φυλακίσεις. Λοιπόν, αυτό δεν το έκανε κάνω. Έγραψε τα χράματα τα μεγάλα με κάτι ξυλάδες καβρόνια μεγάλα, σαν μπούι ανθρώπου. Εάν μελάς, αυτό. Αυτό σκαρφάλωσε και μπήκε στην εκκλησία, στην Ακρόπολη, να πάρει και έκλεψε τη σημαία.
Την κατέβασε αυτός. Λοιπόν, ήταν αυτός ο μοναστήριος της γειτονιάς μας. Δεν τόρμαζε κάτω με τίποτα. Και αφού γλίτωσε και ζει πάλι καλά. Σταδιακά η αντίσταση απέκτησε οργανωμένη μορφή με την ίδρυση αντιστασιακών οργανώσεων. Το Σεπτέμβριο του 1941 ιδρύθηκαν ο ΕΔΕΣ και λίγο αργότερα το ΕΑΜ. Από τα μέσα του 1942 ξεκίνησαν ένοπλο αγώνα στην Ήπεθρο. Το 1943 οι αντάρτικες ομάδες είχαν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στους κατακτητές και είχαν κατορθώσει να απελευθερώσουν τμήμα της ορεινής ενδοχώρας. Η ΕΣΠΟ ήταν ελληνική οργάνωση που συνεργαζόταν με τους Γερμανούς. Ιδρύθηκε το Μάιο του 1941. Πρώτος αρχηγός της ήταν ο γιατρός Γεώργιος Λαβιανός και στεγαζόταν στη γωνία Γλάθιστονος και Πατησίων. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1942, η ΠΑΝ, Πανελλήνιος Ένωσης Αγωνιζόμενων Νέων, μια αντιστασιακή οργάνωση με προτεργάτες την Ιουλία Βίπα και τον Αντώνη Μητυλινέο, ανατείναξαν το κτίριο αυτό. Τα μέλη της ΠΕΑΝ προδόθηκαν από τον Παλί Καρποτελιάνη, συνελήφθηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Η ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ιδρύθηκε σε ένα μικρό σπίτι στους Αμπελόκηπους στις 23 Φεβρουαρίου του 1943. Ήταν το τμήμα νεολαίας του ΕΑΜ. Είχε σκοπούς την εθνική απελευθέρωση, την εξέντωση του φασισμού, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, την υπεράσπιση της ειρήνης και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της νέας γενιάς. Εκεί στο Ξαρκό, που λέτε που πήγατε για τη γυναίκα μου, ήταν τα γραφεία του Τσεκών, του κοιτώ και εδώ πέρα. Και πήγαμε και πολλά και εμείς εκεί πέρα. Ήταν το γραμμένο, ήταν μεγάλα παιδιά. Εμάς θα μας φύγει, πες δύο πάντα. Ένα από τα πιο γνωστά συνθήματά της ήταν το εξής. «Επών, επών, είσαι εχθρός των φασιστών, άξια γενιά των δουλευτών, καμάρι του λαού, επών». Στα χρόνια της κατοχής πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις με διαφορετικά αιτήματα κάθε φορά. Ο Πέτρος φοβάται κάθε φορά που παίρνουν μπροστά από τους αστυνομικούς και τους καραμπινιέρους και πήγε να σπάσει καρδιά του από το τακ-τουκ σαν αντίκριση στη στροφή ενός δρόμου στημένους τρεις Γερμανούς αξιωματικούς. Η διαδήλωση της 22ης Ιουλίου του 1943 ήταν η μαζικότερη κινητοποίηση του αθηναϊκού λαού και μία από τις μαζικότερες σε όλη την Ευρώπη. Όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στη Συμβολή Πανεπιστημίου και Ομήρου, προσπάθησαν να διασπάσουν το δόβραγμα που είχε τοποθετηθεί στο κτίριο της Γερμανικής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης, το σημερινό Άττικα. Εκεί δέχτηκαν τα πυρά των Γερμανών, 20 διαδηλωτές σκοτώθηκαν και πάνω από 60 τραυματίστηκαν. Η Λέλα Καραγιάννη γεννήθηκε το 1898 και έζησε σχεδόν όλη τη ζωή της στην Αθήνα. Αν και μητέρα 7 παιδιών, ήταν από τους πρώτους που αισθάνθηκαν την ανάγκη να αντισταθούν. Ίδρυσε την οργάνωση Μπουμπουλίνα, της οποίας έδρα ήταν το σπίτι της στα Κάτω Πατήσια. Σκοπός της ήταν η φυγάδευση Βρετανών στρατιωτών και το σαμποτάζ. Τον Ιούλιο του 1944, η Λέλα Καραγιάννη συνελήφθη μαζί με τα 5 παιδιά της από την Γκεστάπο και οδηγήθηκε στα κρατήρια της Οδού Μέλλιν, στα οποία βασανίστηκε. Ύστερα από ένα μικρό χρονικό διάστημα, μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου, όπου και εκτελέστηκε λίγο πριν το τέλος της κατοχής. Οι Έλληνες δοσύλλογοι, οι προδότες, συνεργάτες του κατακτητή ήταν αρκετοί. Εκτός από τις τρεις κατοχικές κυβερνήσεις με Έλληνες πρωθυπουργούς, οι κατακτητές υπολόγισαν και στη συνεργασία απλών ανθρώπων που τους υποστήριξαν υπολογίζοντας το ατομικό τους συμφέρον, κυρίως το οικονομικό. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν κρύβονταν. Αν υπήρχαν, ο πρώτος ήταν ο θείος μου, του μπαμπά μου πρώτος ξάδερφος. Ναι.
Και έκανε και μόσα και τον φέρανε από την πλάκα με φορτηγό και τον είχαν απάνω και είχε ψωμιά απάνω. Ούτε από τη γέννανε δεν ξέρω και δεν μας δώσανε ούτε ένα ψωμί τόσο τρογγυλό, τίποτα. Αμέ και στους Γερμανούς και στους Ιταλούς είχαμε τέτοιο κόσμο, είχαμε. Κάποιοι κατατάχθηκαν στα μισθά ένοπλα τάγματα ασφαλείας που ήταν υπεύθυνα για πολλά εγκλήματα. Γιατί και σκοτώνανε και υπήρχαν διάφορες συμμορίες σε όλα τα... Στο θυσίο υπήρχαν με τα ονόματα και στη Νέα Ιωνία υπήρχαν ονόματα, δεν κάτι να τα ονομάσω. Μπήκαν στο σπίτι το δικό μας, χτύπησε ευγενικά ένας αξιωματικός στην πόρτα και λέει θα κάνουμε ένα έργο έρευνα. Ο πατέρας μου είχε πανιάσει. Και μπήκαν ένας τσολιάς και μου λέγε εμένα, πού τέλει το πιστεύω του πατέρα σου, μου λέγε, μου λέγε. Και ο πατέρας ήταν τσακάρης, είχε το σιτάρι του, τον μπάγκο του που εκεί που δούλευε και μέσα είχε διάφορα κουτάκια με κουμπιά, με καρφιά, με ξέρω εγώ, κι άλλοι για αυτά εδώ. Αυτά εγώ μετά όμως τα... Αυτός έψαχνε μήπως έχει καμιά λίρα, ξέρω, γιατί όλοι τα χάσαν τα χιταφικά τους. Λίγοι τιμωρήθηκαν μετά την κατοχή. Τιμωρηθήκανε, μπορεί να τιμωρηθήκανε, αλλά όχι όσοι έπρεπε. Και οι αυτοί που έπρεπε να τιμωρηθεί, για μένα δεν τιμωρηθήκανε. Αυτοί όλοι, οι συνεργάτες, όλοι βολευτήκανε σε δουλειές, σε αυτά και τις καλύτερες θέσεις είχαν. Και αγωνιστές που αγωνιστήκαν, πραγματικά που αγωνιστήκαν, ξέρω εγώ ότι αγωνιστήκανε, όλοι εξοριστήκανε. Ποιος, μετά είναι χωροφύλακας. Κατάλαβες την χωροφύλακας. Μετά κάνανε ένα μπλόκο και μαζέψανε όλα τα παλικάρια της γειτονιάς. Μιλάμε τώρα από 15 χρονών παιδιά, ξέρετε ένα παιδί 15 χρονών. Και τα μαζέψανε εκεί που ήταν μια γωνία έτσι, τα σπίτια. Το τι ξύλο τους δώσανε, τους πατούσανε κάτω. Τους πατούσανε κάτω και μετά ήρθε ένα φορτηγό και τους βάλανε, τους πατάνε μέσα έτσι, τους πατάνε τα κατσίκια, δώσανε. Και τους πήραν. Που τους πήραν δεν ξέρω. Η βία ήταν ότι αν σκότωνες έναν Γερμανό, γυρίζανε και σκοτώνανε δέκατοι μετά. Κατάλαβες, ήταν ο φόβος αυτός. Μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τα μπλόκα, η περικύκλωση και αποκλεισμός μιας περιοχής από τα γερμανικά στρατεύματα και τα τάγματα ασφαλείας, με σκοπό τη σύλληψη ατόμων για ανακρίσεις, μεταφορά σε στρατόπεδα συγκέντρωση και εκτελέσεις, προκαλούσαν αναστάτωση και τρομοκρατούσαν τους κατοίκους. Ακατάβαστο μίσος, έτρεφε λαός για τους προσωπηδοφόρους, Έλληνες προδότες που χρησιμοποιούνταν από τους Γερμανούς σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγωνιστών της αντίστασης. Ανάμεσα στα κυριότερα και πιο αιματηρά μπλόκα υπήρξε το μπλόκο της Κοκκινιάς. Είχαν πάρει τον πατέρα μου και τους είχαν όρθιους και μπαίνανε οι κουκουλοφόροι, πώς τους λέγανε τότε, αυτοί που μαρτυράγανε. Τους προδότες εννοείται. Ορίστε. Τους προδότες εννοείται. Τους προδότες, αλλά κάπως αλλιώς τους λέγανε τότε. Άγρια πράγματα, Οι προδότες και λέγανε αυτός και οι Γερμανοί τους παίρνανε. Και τότε είχε γίνει το μπλόκο στην Οσία ξένη. Αν είχατε ακούσει, τους βάλανε εκεί μέσα και τους σκοτώσανε. Ο άνθρωπος με την κουκουλή έχει ένα κοντό χοντρό δάχτυλο που δείχνει. Αυτός. Οι Γερμανοί φορτώνουν αυτούς που δείχνει στις κλούβες. Όταν γύρισε ο πατέρας μου στο σπίτι, φορούσε καπέλο και από εδώ και πάνω το κούτελό του ήταν άσπρο. Και από εδώ και κάτω ήταν ο πατέρας μου σαν μπατζάρι κόκκινος. Γνωστά είναι επίσης τα μπλόκα της Καλυθέας, της Καλογρέζας και του Δουρχουτιού. Μαζέψαν όλη την Καλογρέζα, όλους τα 14 χρονιά πάνω και μέσα από εκεί διαλέξανε 22 άτομα, 21 συγκεκριμένα και έναν Ιταλό και τους εκτελέσανε. Και δυστυχώς εγώ πήγα από ένα ύψωμα τότε δεν υπήρχαν σπίτια, έκλεισε με κάτι άλλα παιδιά και μακριά του είδαμε του εκτελεστέ. Αυτά για τον άνθρωπο του παιδιά μου.
με τη στένη το ξύλο την κουφούρα βρε. Κοινή που φοβήθηκα είναι η κουματατούρα. Ένα από τα πιο γνωστά κρατητήρια αλλά και χώρους ανακρίσεων αποτελεί το κτίριο της Οδού Κοραϊ 4. Την περίοδο της γερμανικής κατοχής στους πάνω ρόφους του κτιρίου στεγάζονταν τα γραφεία της Κομμανταντούρ. Τα δύο υπόγεια χρησιμοποιούνταν ως κρατητήρια για όσους είχαν κατηγορηθεί ως μέλη αντιστασιακών οργανώσεων ή και για κοινά παραπτώματα. Οι τείχοι των κρατητηρίων μαρτυρούν σήμερα το πέρασμα πολλών κρατούμενων, ακόμη και 14χρονων παιδιών. Όποιος περνούσε η στοά, τον ήλιο χαιρετούσε. Στο φρουραρχείο έπαιρνε το χάρο συναντούσε. Κι σκαλά που κατέβαινε 20 μέτρα βάθος. Σκαλί, σκαλί, μαρμαρίνο και ανημένο στάφος. Αυτό ήταν το σκοπευτήριο που ήξερε ο Πέτρος. Τώρα η Μάρο του λέει πως το σκοπευτήριο εκτελέσανε 7, πως ήταν και ο Αντώνης μαζί. Από το 1942 έως το 1944 αυτός ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για τόπος εκτέλεσης από τη Γερμανία. Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, από το 1942 έως το 1944, έγιναν δεκάδες εκτελέσεις με 640 εκτελεσμένους αγωνιστές. Σε αυτή την περίοδο, όπως θα δείτε και στις πλάτες, εκτελεστήκαν περίπου 700 άνθρωποι. Και λέμε περίπου, γιατί ο ακριβώς αριθμός δεν τον ξέρουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και την εποχή να μαζέψει ακριβή στοιχεία. Όσο μικρότερος εκτελεσμένος καταγράφεται ο Ανδρέας Λιγκουρίνος, 13 χρονών, που εκτελέστηκε στις 5 Σεπτέμβρη του 1944 μαζί με 48 ακόμα αγωνιστές. Ανάμεσά τους, η 16χρονη μαθήτρια Χατζή Εσμέρεστη και η 17χρονη Ιρόκ Σοτοπούλ. Η πιο μαζική εκτέλεση έγινε την Πρωτομαγιά του 1944, όταν εκτελέστηκαν 200 κομμουνιστές, εξόριστοι κυρίως από την ακροναυπλία. Τους εκτελούσανε ακριβώς εκεί που ήταν τα κυπαρίσια. Τα κυπαρίσια δεν υπήρχαν. Στις σωματικές εκτελέσεις, για τους 200, βάζανε 20 αγωνιστές. Τους εκτελούσανε με ολιβόλα που βάζανε στις βάσεις αυτές, ανά 20. Βέβαια, ξεκινάγανε πάντα να λένε κάποιο τραγούδι αντιστασιακό, είτε με εθνικό ύμνο, ποτέ δεν τελειώσαμε κάτι, γιατί οι υπέστη των λιγόλων τους κόψανε. Τα παιδιά φοβόντουσαν περισσότερο ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν ένιωθαν τίποτα απέναντί τους, καθώς δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Τους τρέμαμε. Δεν μη φοβόμαστε. Ερχόντουσαν, χτυπάγανε τις πόρτες, μπαμ, μπαίνανε μέσα και θέλανε. Ό,τι ώρα θέλανε, θέλει να είσαι κλειδό, να θέλει να ανοίξεις, δεν προλάβαινε. Εμείς τους βλέπαμε και τρέμαμε, τι να σου πω. Εμείς τότε στα παιδιά, τους βλέπαμε και τρέμαμε. Καθόμαστε στην πόρτα μας, χάμος μας καλυπάτε. Και ήρθαν κάποιοι άντρες, οι σταντάρες, οι στρατιώτες, οι Γερμανοί, μέχρι εκεί πάνω. Τους έβλεπα ψηλά παιδιά, παλικάρια, και μου φωνάζανε γιατί ήμασταν απ' έξω. Θα λέγανε στην πόρτα μας, απ' έξω είμαστε. Και με βάζει η μάνα μου και με βάζει μέσα. Και πώς και που λέγαμε και λέγαμε καμαράδες. Τότε στις Ισπανία στήριζε το λεωφορείο, αλλά έτσι ζούσαμε εδώ. Καμαράδες, καραμέλες, δηλαδή, και ήταν τσαντισμένος ο γεγονός και μισό λεπτό το σβέρκο και το μεταξύ της και πέσει κάτω. Και θύλω στο μάκι του και αν δεν πήγαμε τα μπλέψα και φύγαμε. Γιατί δεν του είχε τίποτα να βγάλει το μισό λεπτό, σηκώσε. Λόγω ηλικίας
Δεν φοβόμαστε. Μην κοιτάτε σήμερα τα παιδιά 14 χρονών, 15 χρονών. Αισθάνονται το φόβο. Εμείς δεν τον αισθανόμαστε. Δεν τον αισθανόμαστε. Ίσως επειδή δεν είχαμε και πού να πάμε. Το μικρό παιδί δεν μπορούσε να καταλάβει φόβο. Γιατί και τους ανθρώπους του δεν το στηρίζανε. Ωστόσο, δεν είχαν φόβο τα παιδιά. Δεν τα είχε φοβήσει κανένας. Και καλά πρόσεχε το Γερμανό. Γιατί έχει το όπλο κρεμασμένο. Άμα βλέπουμε κανένα, του λέγαμε Φανφούρτερ με Τσάιζερ. Τι θα πει αυτό. Βρισιά ήτανε. Βρισιά. Σαν παιδάκια σπουδές που το είχαμε μάθει αυτό και το ξεπετούσαμε και τρέχαμε, φεύγαμε. Λόγω της ηλικίας τους μπόρεσαν να διατηρήσουν έως ένα σημείο την παιδική τους αθωότητα. Πέρα λοιπόν από την πείνα και τη φτώχεια, κατάφεραν να συνεχίσουν να νιώθουν παιδιά. Παίζοντας πετροπόλεμο, παίζαμε χαρτόνια από τσιγάρα, διάφορα πράγματα τα οποία όχι με κούκλες και με στρατιτάκια και ξέρω τι, παίζαμε μεταξύ μας. Η υπογεία μας ήταν, παίρναμε ένα κουρέλι, το γεμίζαμε με άλλα κουρέλια και το δέναμε και ήταν το τόπιο μας, η μάνα μας ήταν περίπου. Αυτό ήταν. Σοβαρά σαν πράγμα. Το λουρί της μάνας, το κυνηγητό, το κρυφτό, κάτι τέτοιο. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι Γερμανοί δεν ήταν πάντα εχθρικοί απέναντι στα παιδιά, αλλά χαρακτηρίζονται ως εντυπωσιακοί και ελάχιστες φορές φιλικοί. Φίλο πηγαίναμε και καθόμαστε απ' έξω από την πόρτα του σχολείου. Το όγκο του σχολείου είναι όπως ήταν παλιά. Εικονοτικά από τη μεριά από εδώ ήταν τι με το χρόνο. Στεκόμαι και τους χαρίζαμε καμιά πράγματι. Και αυτοί αν ήταν κανένας που ήταν πατέρας, έβγαινε, έδωσε και καμιά σοκολάτα. Οτιδήποτε και να ένιωθαν όμως, όλοι προσπαθούσαν να κάνουν υπομονή και έτρεφαν την ελπίδα της αλλαγής, της απελευθέρωσης. Δεν απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια καραυγή. Μια μέρα που να μην να νιώσατε πως δεν αντέχετε άλλο. Όχι. Υπομονή καλύτερα. Δεν μπορεί να μην αντέξεις, το ξέρεις αυτή η ζωή. Έτσι, η μέρα κυλάει με δυστυχία. Περίμενες να έρθει για να κλάψει η μέρα. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, αλλάσαμε το πλέον, σιγά σιγά. Η χαρά ήταν του κόλμου όλου. Χτυπήσανε καμπάνες, σηκώσαμε σημαίες. Φύγανε οι Γερμανοί, μάλλον τους διώξανε, πολεμώντας τους σκαλί το σκαλί, πόρτα την πόρτα. Οι καμπάνες χτυπούν. Κάτω από τον μπαλκόνι περνάει κόσμος με σημαίες και τραγουδάει. Η μέρα της απελευθέρωσης για την Ελλάδα είχε επιτέλους φτάσει το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1944, 4 περίπου χρόνια μετά την είσοδό της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως πάνω στην Βαρέλα και η Φαντάρη, έτσι ακριβώς τους είχαν σε γραμμή και τραγουδάνε τα γερμανικά τραγούδια και πήγαμε εμείς στη μακριά για να δούμε ότι φεύγουν από τον καημό ο κόσμος, όλη η γειτονιά μας έρχεται και πήγε στη μακριά. Από εκεί που φεύγουν για να πάνε στον προορισμό του που θα του πηγαίνανε. Πάρα πολλοί, χιλιάδες, πού παίζαστηκαν αυτοί όλοι. Χαρά, ανακούφιση, συγκίνηση, ελπίδα για το μέλλον και μεράκι για τη ζωή ξεχύλιζαν στα πρόσωπα όλων. Όλοι νιώθουν πως μια καινούργια μέρα γεμάτη φως ξεκινά. Στις 18 Οκτωβρίου του 1944 επέστρεψε στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Πρώτο μέλημά του ήταν η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη. Ακολούθησε η εκφώνηση λόγου προς τους Αθηναίους από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Public Συντάγματος. Μετά από 2 μήνες ξεσπούν τα Δεκεμβριανά. Η ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις ΑΜΕΛΑΣ από τη μία και τις κυβερνικές δυνάμεις που μαζί τους είχαν
τους Άγγλους και τους Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. Με τους Γερμανούς δεν είχαμε και πάρα πολλά, όσο με τους εμφύλους που σκότωνε αδερφός αδερφό. Εκεί ήταν το πράγμα. Έπειτα από τον ενθουσιασμό, οι Αθηναίοι οδηγούνται ξανά στο φόβο και την αγωνία. Τα Δεκεμβριανά. Ναι, εκεί ήταν που φοβόμαστε για τον αδελφό μου τότε. Στην Πλάκα ήταν οι αριστεροί και στο Θησίο ήταν οι Χίτες. Ποιο πίσω πίστευε στη Χρήτα Λουλού, μαρτύρηκε το μάνα στο γάλαρο. Πατίνι εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια, τότε, πιτσιρίκωσε, στα Πευκάκια, στη στάση Πευκάκια, κάτω, κάναμε πατίνι γιατί εκεί είχε άσφαλτο. Μας καζόνανε και ευτυχώς από κάτω κάνει ένα ρέμα και τραβόμασταν εκεί. Φύγαμε από την Πλάκα. Πολλοί που ήταν και άλλοι άνθρωποι, μέρα και τώρα ήρθαμε με τα χέρια ψηλά. Από τη Σεσόλα και Αδικιάζα, από την Πλάκα, από το Παλαιό Πανεπιστήμιο, μέχρι τη Σταθμού Καλάρη, τα ίδια ψηλά, και να φωνάζει ο γιατρός, συνοδεύω για την επόμενη. Και να πούμε τώρα κακακακού και κακακού οι σφαίρες, τα σφαίρες του γιατρού. Στις μάχες αυτές, οι οποίες διήρκησαν ένα μήνα, υπήρξαν πολλοί τραυματίες και νεκροί. Βγήκα, άκουσα πιστολιές. Σαν πιτσιρίκια από περιέργεια βγήκα. Πάω από κάτω, βλέπω ένα νεκρό. Ήταν δράμα δηλαδή εκεί, το είδα. Έχω χάσει μια αδερφή. Η εκκλησία μας κυκλώσαν μπαρκά γυαλό. Πήρανε σε καράβι μέσα, αλλά το καράβι ήταν μέσα βαθιά στη θάλασσα και πήραν εμείς τα παιδιά, ας πούμε, οι μαμάδες, όσοι μπορούσαν να πάνε για να, τους, να δούμε πού θα πάνε και να κάνουν και τους είδαμε από εκεί και φεύγανε. Ούτε γράμμα, ούτε γραφή, ούτε τίποτα για κανένα. Τίποτα. Δεν πεις να μην σας τύχει να σας πούνται στην εξουσία. Αν είχα πιστότητα του κόκκονα, γιατί αν όχι αυτοί, οι γονείς τους ήταν οι ίδιοι και ξέρανε τι έγινε. Τι να πω, δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε να ζεστέ τώρα. Είναι αδυνατό, γιατί αυτά που περάσαμε τους Γερμανούς δεν μπορούμε να τα θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Τι να σου πω για μένα. Εγώ θα μπορούσα να τους κρεμάσω, να τους κρεμάσω. Ρωτήστε τους πατεράδες σας, ρωτήστε τους γονείς σας, τι περάσαμε εκείνα τα χρόνια. Έμαθα πολλά πράγματα διάφορα έτσι και αυτά μου αρέσαν πολύ οι συνεντεύξεις που τραβήξαμε, γιατί τα λέγανε πολύ αυθόρμητα. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν η εμπειρία που κέρδισα και όλα αυτά τα πράγματα που έμαθα. Τα παιδιά που έκανα παρέες. Μου έδωσε τη δυνατότητα να μάθω νέα πράγματα για την ιστορία της χώρας μου και να δω γωνιές της Αθήνας που δεν είχα την ευκαιρία να δω ποτέ ξανά. Μου άρεσε η συνεντεύξη και η συνεργασία με τα παιδιά. Μου άρεσε που μάθαμε καινούργια πράγματα για την εποχή μας, για την περιοχή μας και η συνεργασία μου με τα παιδιά. Μου άρεσαν οι συνεντεύξεις, οι βόλτες, η συνεργασία με τους καθηγητές. Μου άρεσαν πολύ οι συνεντεύξεις και οι εκδρομές που πήγαμε. Μου άρεσαν καινούργια άτομα. Ήρθα σε επαφή με παιδιά από το σχολείο που ποτέ δεν θα κάνουμε παρέα. Και περνούσαμε ωραία κάθε Σάββατο. Μου άρεσαν πολύ οι συνεντεύξεις. Έφτιαξα και βρήκα πράγματα για την πόλη μου. Συμβουλευτικές συνθήκες δεν θα τα γνώρισα. Και πέρασα καλά με τους συμμαθητές και τις συνεντεύξεις. Πιο πολύ από όλα μου άρεσαν οι
βόλτες που πήγαμε. Ερχόμαστε κάθε Σάββατο και πολλές φορές, μερικές φορές το διόμουνα. Σε ένα, δύο, τρία Σάββατα θα έρθουμε και ερχόμασταν κάθε και κάθε Σάββατο. Ο διοικητής μας μας ανάγκασε να προβληθούμε, παρότι εμείς του δώσαμε πολλούς λόγους ώστε να μην γίνει. Κάποιες φορές ήταν βαρετά. Μου άρεσε τόσο η επεξεργασία το βίντεο. Βρήκα βαρετή την επεξεργασία του βίντεο. Θέλουμε και τα behind the scenes. Δεν έχεις κάποιο, ναι. Είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Λα 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 λα. Κύλησε ο καιρός και η ιστορία. Πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Λα 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 λα. Από νωρίς τα καφενεία. Έπειτα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά. Λα, 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 λα.